Φαίνεται πως τα προβλήματα του πρώην ζευγαριού Λιάγκα Σκορδά έχουν ξεπεράσει τα στενά σύνορα της χώρας μας. Τις τελευταίες ημέρες εξελίσσεται ένα άνευ προηγουμένου ξεκατίνιασμα με τη συμμετοχή και της Κύπρου. Ο Κύπριος αυτοπροσδιοριζόμενος στιλίστας Νικόλας Ιωαννίδης, μιλώντας στην εκπομπή στην οποία συμμετέχει στο Μέγκα Κύπρου, μία μέρα μετά το διαζύγιο των Λιάγκα Σκορδά, αποκάλυψε πως η στενή φίλη του ζευγαριού, Σάσα Σταμάτη, του είχε καρφώσει το τέλος του γάμου τους ένα μήνα πριν από την κοινή ανακοίνωση. Δεν σας το είπα πριν ένα μήνα όμως, ότι το ήξερα. Τι ήξερα. Το είχα πει, ότι το ήξερα, ότι ήταν ήδη χωρισμένη. Με ρωτάει, θα σου πω. Δεν μπορώ να το πω. Η Σάσα. Αλήθεια. Ναι, το ήξερα. Ότι πάνε για διαζύγιο. Η εκπομπή αποκαλυπτικά που είναι πανταχού παρούσα προέβαλε τον λόγο απόσπασμα, προκαλώντας την έκρηξη της Σάσα Σταμάτη κατά του δίθεν φίλου της Νικόλα Ιωαννίδη. Πάμε να δούμε το βίντεο για να δούμε να σας πω τη συνέχεια το τι είχε συμβεί. Σύμφωνα πάντως με έναν στενό φίλο της Σάσα Σταμάτη, ο οποίος μίλησε σε κυπριακή εκπομπή τη Δευτέρα, μία μέρα μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, αποκάλυψε στον τηλεοπτικό αέρα πως η ίδια η Σάσα Σταμάτη του είχε εκμυστηρευτεί εδώ και ένα μήνα πως Γιώργος Λιάγκας και Φέη Σκορδά είναι χωρισμένοι. Δεν σας το είπα πριν ένα μήνα όμως, ότι το ήξερα. Ο στιλίστας την Κυριακή το απόγευμα, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, σε ένα κείμενο απολογίας με ορθογραφικά λάθη που έβγαζαν μάτι, ανέφερε πως όχι μόνο δεν του έχει πει τίποτα η Σάσα Σταμάτη, αλλά και πως δεν τη γνωρίζει καν. Επειδή στη ζωή μου έμαθα να έρχομαι αντιμέτωπος με τα λάθη μου και να ζητάω συγγνώμη, αυτό θα κάνω και σήμερα. Σε σχέση με την από 7/10/2016 δημόσια τηλεοπτική δήλωσή μου ότι η κυρία Σάσα Σταμάτη δήθεν μου είχε αποκαλύψει προμηνώς πως ο Γιώργος Λιάγκας και η Φέση Σκορδά πάνε για διαζύγιο, επιθυμώ να ανακαλέσω αυτήν ως απολύτως ανακριβή. Δεν γνωρίζω προσωπικώς την κυρία Σάσα Σταμάτη και ουδεμία σχετική επικοινωνία διημήφθη μεταξύ μας για το θέμα αυτό, ούτε μου αποκάλυψε κάποια σχετική πληροφορία, εξού και της ζητάω απολογούμενος δημοσίως συγγνώμη για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία της προκάλεσα. Το θέμα ανέδειξαν με μια καθυστέρηση. Όσο να πει και οι κυπριακές εκπομπές, οι οποίες αποκάλυψαν πως επικοινώνησε ο δικηγόρος της Σάσα Σταμάτη με τον εν λόγω στη λίστα, ζητώντας του να ανασκευάσει άμεσα τα όσα είπε στον τηλεοπτικό αέρα για να μην πάρει το θέμα τη δικαστική οδό. Βλέποντας το αυτό, η Σάσα Σταμάτη πήρε κατευθείαν τον δικηγόρο της, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τον Νικόλα Ιωαννίδη, ούτε το έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα, μήπως υπάρχει κάποιος... είναι από δικηγόρο, φαντάζομαι. Έτσι, είναι, φαντάζομαι, οδηγία που του έδωσε ο δικηγόρος της Σάσα Σταμάτη, άδει αυτό θα πει. Ναι, εννοώ και από τον δικηγόρο του ίδιου. Έτσι. Ο δικηγόρος του, φαντάζομαι, τον Νικόλα Ιωαννίδη πρέπει να του είπε πώς να απολογηθεί ακριβώς, γιατί είναι, συγκεκριμένα, είναι πολύ συγκεκριμένο έτσι, που γράφονται κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό είναι η δήλωση που του είπε να κάνει ο δικηγόρος της Σάσα Σταμάτη. Έδωσε οδηγίες. Ο κατά φαντασία φίλος της Σάσα Σταμάτη σε κυπριακή εκπομπή αποκάλυψε πως όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε ήταν ένα αστείο, το οποίο προφανώς δεν καταλάβαμε. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε. Σε μια μικρή διαφωνία με τα παιδιά, σου είπα: φέρε παιδιά, άντε τώρα, αφού μου το είπε η Σάσα, που τη γυναίκα δεν την ξέρω. Και γι' αυτό έγραψα τη δημόσια συγγνώμη και το λέω και αυτή τη στιγμή δημόσια συγγνώμη, γιατί δεν φταίει σε τίποτα. Ήταν ένα κακό χιούμορ δικό μου, το οποίο το ξέραμε μόνο εμείς οι εν μέσω. Και αντιλαμβάνεσαι ότι ήρθε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση η γυναίκα και γι' αυτό αποφάσισα να γράψω στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook το απολογητήριο μήνυμα, γιατί δεν φταίσε τίποτα να έρθει σε δύσκολη θέση με τη δουλειά της. Μήπως να τρυπηθείτε με μια κόπιτσα μπας και συνέλθετε. Πάντως ο κύριος Νικόλας Ιωαννίδης έχει μια μανία γενικά με την οικογένεια Λιάγκα Σκορδά, αφού και στο παρελθόν είχε πάλι μπλεχτεί σε τηλεοπτική διαμάχη με τον παρουσιαστή. Για μένα δεν μείνει, να σας πω την αλήθεια. Εμένα καλό μου έκανε. Γιατί όπως λένε και publicity, σε good publicity. Η οποιαδήποτε δημοσιότητα είναι μια χαρά δημοσιότητα. Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτό, Νικόλα μου. Είναι δική μου άποψη αυτό, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχω κάνει προσωπικά απέναντι στον άνθρωπο. Αντιθέτως, είναι τιμή μου που ασχοληθήκε μαζί μου, γιατί σημαίνει ότι δεν είχε κάτι άλλο να ασχοληθεί. Δεν είχε, ενώ στην Αθήνα, μόνο και Αθήνα είναι 6 εκατομμύρια και δεν βρήκανε άλλο θέμα να ασχοληθώ, ασχολήθηκα μαζί μας.